Καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα, η τελευταία διάλεξη για αυτό το εξάμεινο, που δεδομένου των συνθηκών γίνεται από απόσταση. Είμαστε στην 13η διάλεξη, οπότε αυτή θα είναι και η τελευταία διάλεξη και μετά ακολουθούν οι εξετάσεις. Θέματα μπορείτε να στέλνετε ασφαλώς στο chat για να συζητήσουμε. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα υπάρχει στο εργαστήριο μια εξέταση κώδικα, 8 η ώρα, θα πρέπει να είστε διαθέσιμοι, να συνδεθείτε στη διεύθυνση που θα σας δοθεί, στο Zoom, και επιλύετε την άσκηση κώδικα στο Zafora. Η άσκηση θα είναι αναλόγως τελικά την δυσκολία που θα έχει, γιατί εξετάζω διάφορες ασκήσεις, οπότε θα επιλέξω μετά την σημερινή διάλεξη και αναλόγως της δυσκολίας μπορεί να έχει μία ώρα, δύο ώρες ή τρεις ώρες. Όχι πάνω από τρεις ώρες πάντως. Θα δω λοιπόν τι δυσκολία ασκήσεων θα έχουμε. Ασφαλώς, στο Zoom μόνο την πρώτη ώρα θα υπάρχει δυνατότητα να ρωτάτε και στη συνέχεια, αν δοθεί τελικά άσκηση που είναι για δύο ώρες, την δεύτερη ώρα θα πρέπει να δουλέψετε έχοντας πια μόνοι σας τη δυνατότητα να βρείτε τις απαντήσεις στις απορίες που έχετε, γιατί όπως και στις εξετάσεις, π.χ. το πρώτο μισάωρο είναι σε μια εξέταση δύο ώρων οι ερωτήσεις, μετά δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Λοιπόν, ας κάνω share, να δούμε τι θέματα θα αναπτύξουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τα ενσωματωμένα συστήματα. Καταρχήν, τι είναι ενσωματωμένα συστήματα? Είναι συστήματα όπου φέρνουν έναν επεξεργαστή, μία μνήμη, συσκευές εισόδου-εξόδου και είναι οτιδήποτε λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως που έχει έναν υπολογιστή, αλλά δεν είναι υπολογιστής. Για παράδειγμα, ένα ενσωματωμένο σύστημα είναι η τηλεόραση. Μια έξυπνη τηλεόραση έχει επεξεργαστή, μνήμη, πρόγραμμα, και μπορούμε με τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου είτε της τηλεόρασης να μπορέσουμε να την χειριστούμε. Είναι ένα κλασικό ενσωματωμένο σύστημα. Τα ενσωματωμένα συστήματα μπορούν να έχουν δύο ειδών δυνατότητες ως προς το λογισμικό. Μπορεί να έχουν λειτουργικό σύστημα ή μπορεί να μην έχουν λειτουργικό σύστημα. Άρα λοιπόν υπάρχουν ενσωματωμένα συστήματα που δεν φέρουν λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, μπορώ να πω ένα πλυντήριο το οποίο έχει έναν μικροεπεξεργαστή, μπορεί να είναι και 8-bit μικροεπεξεργαστής, γιατί μπορεί μεν εμείς σπίτι μας να έχουμε όλοι 64-bit, αλλά τα 8-bit και τα 16-bit συστήματα υπάρχουν γύρω μας, δεν έχουν εξαφανιστεί. Και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, δηλαδή ένας 8-bit επεξεργαστής, ένα πλυντήριο, μια χαρά μπορεί να λειτουργήσει με τα προγράμματα και τις δυνατότητες που έχει. Δηλαδή το περιστροφικό διακόπτη, ίσως να ζυγίζει τον κάδο, πόσο βάρος έχει, να έχει ένα πρόγραμμα αποθηκευμένο που να αναφέρει πότε θα γυρίσει ή πότε θα εισρεύσει νερό ή πότε θα το αδειάσει κ.ο.κ. Αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται λειτουργικό σύστημα. Όμως υπάρχουν και ενσωματωμένα συστήματα που χρειάζονται λειτουργικά συστήματα. Λειτουργικά συστήματα τώρα που χρειάζονται ενσωματωμένα συστήματα και αυτά χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες. Καταρχήν, το RTOS είναι λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Υπάρχουν ενσωματωμένα συστήματα που απαιτούν λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Και τι σημαίνει πραγματικού χρόνου? Κάποιος μπορεί να πει και τα Windows, για παράδειγμα, είναι πραγματικού χρόνου, γιατί σε πραγματικό χρόνο λειτουργούν. Όχι, δεν είναι απάντηση αυτή. Πραγματικού χρόνου λειτουργικά συστήματα σημαίνει ότι είναι πλήρως γνωστή η λειτουργία της χρονοδρομολόγησης και ότι συναντώνται όλα τα deadlines, ικανοποιούνται όλα τα deadlines, όλοι οι αυστηροί περιορισμοί. Δεν θα χαθεί κανένας αυστηρός περιορισμός. Είναι λοιπόν πλήρως προβλέψιμη συμπεριφορά τους. Και ποιο είναι το θέμα? Για παράδειγμα, στα Windows, τις περισσότερες φορές, όταν πατάμε για παράδειγμα το Start menu, όταν δίνουμε κάποιο input, θα δούμε να ανοίγει το Start, να αναδύεται το Start menu. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που, επειδή έχει πολύ μεγάλο φόρτο, θα πατήσουμε το Start menu και θα περάσουν 1-2 δευτερόλεπτα. Άρα,
υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις που δεν θα ανταποκριθεί σε πραγματικό χρόνο, ιδιαίτερα αν έχει κάποιο φόρτο. Τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου είναι τα λειτουργικά συστήματα που σε κάθε συνθήκη θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν το αίτημα. Βέβαια, πρέπει να πληρούνται κάποιοι περιορισμοί ως προς τον αριθμό των διεργασιών. Δεν μπορούμε να βάλουμε άπειρες διεργασίες, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για τις διεργασίες που θα έχουν εξεταστεί, θα ανταποκρίνονται πάντα στο 100%. Ένα παράδειγμα σε λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου βρίσκουμε στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπου έχουμε τον επεξεργαστή, το control unit. Ξέρετε, τα σύγχρονα αυτοκίνητα πια είναι drive-by-wire, δηλαδή τα σήματα μεταδίδονται όλα μέσω καλωδίων σε έναν επεξεργαστή και ο επεξεργαστής μέσω καλωδίων στέλνει μήνυματα σε ενεργοποιητές και σε μονάδες δράσης. Έτσι λοιπόν, όταν εσείς πατήσετε το φρένο σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, δεν υπάρχει κάποια μηχανική σύνδεση από το πετάλι μέχρι το φρένο, αλλά υπάρχει ένα αισθητήριο πίεσης που διαβάζει την τιμή, τη στέλνει σε έναν επεξεργαστή, ο επεξεργαστής εκτελεί κάποιο λειτουργικό σύστημα και στη συνέχεια ο επεξεργαστής σε μια κατάλληλη θύρα εξόδου στέλνει ένα μήνυμα προς τα φρένα. Δεν υπάρχει, ξαναλέω, μηχανική σύνδεση, φεύγει ένα διαδικό σήμα δηλαδή προς τα φρένα, όπου τα φρένα ενεργοποιούνται αναλόγως της πίεσης που έχουμε θέσει. Άρα λοιπόν, στα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου θα πρέπει να είναι αυτό που λέω προβλέψει. Μόλις πατηθεί το φρένο, θα πρέπει άμεσα ο επεξεργαστής να το εξυπηρετήσει, να εξυπηρετήσει αυτή τη διακοπή. Έχουμε ένα interrupt. Έννοιες δηλαδή που έχουμε δει στην αρχιτεκτονική και στα λειτουργικά συστήματα με ρουτίνες εξυπηρέτησης διακοπής, τις βλέπουμε και στα ενσωματωμένα συστήματα. Βέβαια, υπάρχουν και ενσωματωμένα συστήματα που φέρουν λειτουργικά συστήματα μη πραγματικού χρόνου. Όταν δεν υπάρχει ανάγκη για να υπάρχει άμεση εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο οτιδήποτε ενέργεια το κάνουμε. Για παράδειγμα, ένα multimedia σύστημα που βρίσκεται σε ένα αυτοκίνητο μπορεί να είναι τέτοιου είδους. Δηλαδή, δεν είναι αυστηρά τα πλαίσια εκτέλεσης. Και σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο υπάρχουν αρκετοί επεξεργαστές, δεν υπάρχει μόνο ένας. Άλλοι μπορεί να είναι λοιπόν χωρίς λειτουργικό σύστημα, κάποιοι μπορεί να έχουν RTOS και κάποιοι να έχουν λειτουργικά συστήματα και ενσωματωμένα συστήματα που δεν είναι RTOS. Να σας πω σχετικά με τα ενσωματωμένα συστήματα ότι είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον μάθημα που το διδάσκω εγώ σε ανώτερο εξάμεινο. Σε ενσωματωμένα συστήματα που έχω γράψει και δύο βιβλία σχετικά με αυτό. Στο εργαστήριο ασχολούμαστε με τον προγραμματισμό μικροεπεξεργαστών από Arduino, από 8-bit, μέχρι soft core επεξεργαστές, δηλαδή επεξεργαστές που εμείς ήδη σχεδιάζουμε, που δίνουμε το λειτουργικό σύστημα, σε FPGA. Οπότε έχουμε 8-bit, έχουμε 32-bit, Raspberry, BeagleBoard, για παράδειγμα. Σας είπα Arduino, Jetson, έχουμε πάρα πολλές αναπτυξιακές πλακέτες στο εργαστήριο, όπου σε κάθε εβδομάδα ασχολούμαστε και με κάποιο άλλο είδος ενσωματωμένου συστήματος και στο τέλος μπορεί κάποιος να συσχεδιάσει ένα hardware και ένα software. Αυτό που λέμε IoT, Internet of Things, που ίσως το έχετε ακούσει, τι είναι? Είναι ενσωματωμένα συστήματα που μιλάνε με το διαδίκτυο. Και άμα δείτε και στο site μου, από τις διπλωματικές που έχω επιβλέψει, πάρα πολλές είναι IoT. Έχουν λοιπόν χρησιμοποιήσει διάφορα ενσωματωμένα συστήματα, άλλα με λειτουργικό σύστημα, και είναι το Linux πάντα, το λειτουργικό σύστημα, τώρα ποια έκδοση του Linux, ποιο flavor, για παράδειγμα Ubuntu ή Raspbian. Η Debian είναι αναλόγως της εφαρμογής και βέβαια ανάπτυξε ένα website, PHP, MySQL, που να ανταλλάσσει δεδομένα. Άρα λοιπόν και θέματα διπλωματικών, εργασιών, Internet of Things και ακόμα έχουμε και 3D printer όπου εκτυπώνουμε και δικά μας cases. Για παράδειγμα, μια διπλωματική που είναι εν εξελίξη και τη θεωρώ άκρως ενδιαφέρουσα είναι η δημιουργία ενός πλεούμενου συστήματος Internet of Things με κάμερα, δηλαδή
μία βάρκα περίπου 40 με 50 εκατοστά μήκος, όπου μέσα με Arduino ή και Raspberry, αναλόγως αυτό το εξετάζουμε, και κάμερα βέβαια, θα μπορεί να πάει σε ένα μέρος, σε μια λίμνη ή σε μια θάλασσα και να βγάλει κάποιες φωτογραφίες, ενδεχομένως και από το βυθό. Αυτό βέβαια το εξετάζουμε, αλλά εντός είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project, το οποίο εκτυπώνουμε κομμάτια από αυτή τη βάρκα στον εκτυπωτή του εργαστηρίου. Η γνώση Linux είναι άκρως απαραίτητη, γιατί από όλες αυτές οι πλατφόρμες βασίζονται σε Linux και σε Python. Αν θέλουμε να έχουμε, για παράδειγμα, κάποια όραση μηχανής, αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο ρομποτικό όχημα, για παράδειγμα, μια άλλη διπλωματική, αφορά ένα ρομποτικό βραχίωνα που έχουμε στο εργαστήριο, όπου με Raspberry και λειτουργικό σύστημα Linux, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Python, κάποιος φοιτητής, δημιουργεί ένα σύστημα όπου θα δίνει φωνητικές εντολές, για παράδειγμα, πιάσε μου το ποτήρι, υπάρχει κάμερα, βρίσκει το ποτήρι και δίνει εντολή κατάλληλη, το κατάλληλο κινηματικό μοντέλο στους άξονες του ρομπότ για να πιάσει το ποτήρι και να το φέρει σε αυτό το χρήστη. Π.χ. αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα που έχουν προβλήματα κινητικότητας. Άρα λοιπόν, η γνώση του Linux και γενικότερα των λειτουργικών συστημάτων μπορεί να σας βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς. Σας είπα, π.χ. σε ενσωματωμένα συστήματα, σε ρομποτική, όραση μηχανής, σε παράλληλα συστήματα, σε επόμενο εξάμηνο υπάρχει το μάθημα συστήματα παράλληλης κατανεμένης επεξεργασίας. Σε ασφάλεια πάρα πολύ, και θα σας δείξω και μια διάλεξη όπου προσκλήθηκα να μιλήσω για ασφάλεια σε drones και θα σας δείξω κομμάτια από αυτή τη διάλεξη. Και γενικότερα sysadmin παντού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η γνώση του Linux και θα ήταν καλό με το πέρας των μαθημάτων να μην παρατήσετε το Linux, να συνεχίσετε να το δουλεύετε, να εγκαταστήσετε κάπου Linux, να το χρησιμοποιείτε σιγά σιγά ως λειτουργικό σύστημα της καθημερινότητάς σας για browsing, YouTube, προγραμματισμό, και θα δείτε ότι αυτή η γνώση θα σας βοηθήσει να προσγειωθείτε σε μια καλή εργασία στο μέλλον. Λοιπόν, σχετικά με τα ενσωματωμένα συστήματα, όπως ξέρετε, γιατί να χρησιμοποιήσουμε ένα RTOS, να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά λειτουργικά συστήματα. Εμείς βέβαια συνήθως ξέρουμε Windows, iOS, Android, Linux, αλλά υπάρχουν και δεκάδες άλλα λειτουργικά συστήματα που δεν είναι γνωστά, γιατί είναι εξειδικευμένα για ενσωματωμένα συστήματα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν ένα RTOS για αξιοπιστία, παραγωγικότητα, συντηρησιμότητα και απλοποιεί σημαντικά την ανάπτυξη ενός συστήματος. Στο αυτοκίνητο, όπως σας είπα, έχει ένα κομμάτι που εκτελείται σε RTOS, Real Time Operating System, και αυτό γιατί υπάρχουν πολλές διεργασίες. Αν υπάρχουν πολλές διεργασίες, τότε είναι δύσκολος ο προγραμματισμός bare metal programming, δηλαδή προγραμματισμός χωρίς λειτουργικό σύστημα, και αυτό οφείλεται στη χρονοδρομολόγηση. Είναι δύσκολο κάποιος να φτιάξει, να δημιουργήσει, να προγραμματίσει χρονοδρομολογητή που να μπορεί να ικανοποιεί όλες τις καταληκτικές προθεσμίες εντός προδιαγεγραμμένων ορίων. Ένα απλό ενσωματωμένο σύστημα είναι ελεκτής φόρνου, το οποίο τι είναι, ένα for loop, συνεχώς εκτελείται μια συνάρτηση όπου κοιτάει τα κουμπιά και αναλόγως τα κουμπιά που ενεργοποιούμε θέτει τις αντίστοιχες ενέργειες. Αυτό δεν χρειάζεται καν λειτουργικό σύστημα. Αυτό το κάνουμε σε Arduino. Είναι πολύ απλή υλοποίηση. Κάποιος που θα παρακολουθεί στο μάθημα το δικό μου τα ενσωματωμένα συστήματα, αυτό το κάνει στο δεύτερο μάθημα. Γιατί στο πρώτο μάθημα κάνει Arduino το βασικά προγραμματισμό, αρκεί να ξέρει C βέβαια. Και στο δεύτερο έχουμε τέτοιες καταστάσεις, τέτοια παραδείγματα. Ένα μεσαίο μέγεθος, για παράδειγμα, αν θέλουμε να έχουμε κάποιο πληκτρολόγιο, σειριακή σύνδεση με καταγραφέα και ούτω καθεξής,
ενδεχομένως θα θέλει RTOS, αλλά είναι στα όρια ανάμεσα του να μην θέλει και του να θέλει, αναλόγως της πολυπλοκότητας. Πάλι εδώ δεν βλέπω πολλές διεργασίες, θα μπορούσε και αυτό να γίνει σε Arduino. Σε περίπτωση όμως που έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα που έχει πολλές διεργασίες, για παράδειγμα έχει GUI, κουμπιά, επικοινωνία με το διαδίκτυο, input, output κτλ, τότε η επιλογή ενός λειτουργικού συστήματος RTOS είναι αρκετά καλή και δόκιμη. Βασικά χαρακτηριστικά για RTS, το RTS είναι Real-Time System και το λειτουργικό σύστημα που εκτελείται σε αυτό είναι Real-Time Operating System, έχει ένα O. Πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλή δομή εργασιών, χρονοπρογραμματισμό, συγχρονισμό, διαχείριση μνήμης και θα πρέπει να δίνει τις αντίστοιχες διεπαφές στο προγραμματιστή ώστε να τις εκμεταλλευτεί. Τώρα, στοιχεία με τα λειτουργικά συστήματα τα έχουμε δει. Για παράδειγμα, αν μια διεργασία εκτελείται και έρθει κάποια στιγμή μια προθεσμία που θα πρέπει να εκτελεστεί, τότε το πρόβλημα τι είναι, ότι η προθεσμία, η διεργασία δεν θα σταματήσει, δεν είναι προεκχωρητική διεργασία, άρα θα εκτελεστεί μέχρι την επόμενη χρονοθυρίδα, μέχρι το επόμενο slot που έχει ανατεθεί και τότε θα γίνει η διεργασία 2, οπότε έχει χαθεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση όμως που έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα όπου έχει προεκχώρηση, τότε σταματάει σε εκείνο το σημείο. Σε αυτό το σημείο εδώ κάτω βλέπετε λέει non-preemptive, είναι χωρίς προεκχώρηση και υπάρχει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση. Ενώ σε αυτό το σημείο εδώ είναι preemptive, είναι με προεκχώρηση, δηλαδή σταματάει άμεσα τη διεργασία για να εισέλθει μια διεργασία με υψηλότερη προτεραιότητα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν σταματάει η διεργασία αυτή και εισέρχεται η επόμενη διεργασία. Υπάρχει λοιπόν ο χρονοπρογραμματιστής, έχουμε δει και παραδείγματα στη θεωρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο χρονοδρομολογητής. Χρονοδρομολογητής και χρονοπρογραμματιστής, η scheduler είναι το ίδιο βέβαια, στα ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου, γιατί είναι αυτό το λογισμικό του λειτουργικού συστήματος που εγγυάται ότι θα τηρηθούν όλες οι προθεσμίες. Για την προχώρηση σας έχω πει, το έχουμε δει. Είπαμε για τα αυστηρά συστήματα πραγματικού χρόνου, όπου δεν πρέπει να χαθεί καμία προτεραιότητα και ανεκτικά συστήματα. Πολύ σημαντικό λοιπόν είναι το δετερμινιστικό μοντέλο χρονοδρομολόγησης. Δηλαδή να ξέρουμε ότι σε περίπτωση που εμφανιστεί αυτή η διακοπή από αυτό το περιφερειακό, θα πρέπει να ικανοποιηθεί μέσα σε τόσα μιλισεκόντ, για παράδειγμα. Ότι δεν χάνονται προθεσμίες. Ένα λειτουργικό σύστημα για να είναι πραγματικό χρόνο θα πρέπει να έχει νήματα, ασφαλώς, προτεραιότητες, προβλέψιμοι μηχανισμοί συγχρονισμού, κληρονομικότητα και γνωστή συμπεριφορά. Υπάρχουν περίπου 100 λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Κάποια ονόματα εμφανίζονται σε αυτή τη διάλεξη. Υπάρχουν λειτουργικά συστήματα τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο, όσο από τη βιομηχανία, όσο και ελεύθερου λογισμικού. Κάποιες έννοιες προσκέψεις σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου είναι η αρχιτεκτονική του συστήματος, δυνατότητες πραγματικού χρόνου, κόστος απόκτησης, διαθεσιμότητα, πηγαίου κώδικα, υποστηριζόμενο υλικό, εργαλεία, τεκμηρίωση και υποστήριξη. Τα λειτουργικά συστήματα από τον ακαδημαϊκό χώρο έχουν χαμηλό κόστος απόκτησης. Συνήθως είναι δωρεάν. Πάει κάποιος σε μια σελίδα, το κατεβάζει. Άρα και ο πηγαίος κώδικας είναι ελεύθερος. Τεκμηρίωση, συνήθως έχουν papers ή ερευνητικές ομάδες που γράφουν για αυτά, οπότε έχουν και καλή τεκμηρίωση. Όμως, δεν υποστηρίζουν όλα τα ενσωματωμένα συστήματα. Έχουν υποστήριξη για ελάχιστους επεξεργαστές. Και αυτό οφείλεται γιατί ένα πανεπιστήμιο δεν μπορεί να έχει όλους τους επεξεργαστές που υπάρχουν έξω. Έχει κάποιες πλακέτες που ενδεχομένως έχει λάβει και από δωρεά από τις εταιρείες και έχει αναπτύξει λειτουργικό σύστημα για αυτές τις πλακέτες. Δεν έχει άλλες πλακέτες να τις δοκιμάσει. Τα εργαλεία για το λογισμικό συνήθως είναι τα πολύ βασικά, δεν έχουν δυνατότητες, δεν έχουν ένα ωραίο GUI και ασφαλώς υποστήριξη δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα κάποιος που θα δημιουργήσει ένα λειτουργικό σύστημα, ένας καθηγητής με την ομάδα του, δεν περιμένει κάποιος άλλος να του στέλνει mail στον καθηγητή και να τον ρωτάει
γιατί έχει bug αυτό και δεν λειτουργεί και ο άλλος να δώσει απάντηση. Δεν γίνονται αυτά. Το δίνει δωρεάν, as it is, πάρτε το, αλλά δεν υπάρχει κάποιο support contract να πληρώνουν, να υπάρχει πληρωμή για υποστήριξη, άρα δεν υπάρχει υποστήριξη. Από τη βιομηχανία, ασφαλώς έχει πολύ καλύτερο υποστηριζόμενο υλικό, εργαλεία πολύ ωραία, με πολλές λειτουργίες, λογισμικό, τεκμηρίωση, υποστήριξη, αλλά έχουν κόστος. Δηλαδή τα εμπορικά λειτουργικά συστήματα προγραμματικού χρόνου έχουν ένα κόστος και ασφαλώς δεν σου δίνουν τον πηγαίο κώδικα. Σου δίνουν μόνο το εκτελέσιμο. Και το ανοιχτού κώδικα, όπου χαμηλό κόστος απόκτησης, όπως το Linux για παράδειγμα, υπάρχει Linux, Arty Linux, δηλαδή Linux με δυνατότητα χρήσης σε συστήματα πραγματικού χρόνου, real-time Linux. Καλή τεκμηρίωση, υποστήριξη από την κοινότητα, αλλά το υλικό δεν είναι και ενδεχομένως, δεν υποστηρίζει τα πάντα. Και τώρα έχω και πλήρους υποστήριξη, γιατί υποστήριξη υπάρχει, αλλά υπάρχει μόνο σε αυτά που ενδιαφέρουν τους developers. Ίσως, δεν ξέρω αν έχετε εμπειρία με κοινότητες ανοιχτού κώδικα, αλλά μπορεί να σας τύχει να θέλετε να ρωτήσετε κάτι και επειδή κανείς δεν ασχολείται με αυτό, ούτε ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με αυτό, να μην έχεις υποστήριξη. Ενώ για κάτι άλλο ρωτάς και αμέσως λαμβάνεις 100 posts που σου καθοδηγούν πώς να κάνεις κάτι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις λοιπόν που δεν υπάρχει υποστήριξη. Και ίσως μεταξύ σοβαρού και αστείου, πιο πολύ προς αστείου, να σας πω και μια προσωπική εμπειρία. Όπως ξέρετε, ασχολούμαι με το Linux εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν θυμάμαι ακριβώς ένα πρόβλημα, αλλά κάποια στιγμή εμφανίστηκε μάλλον ένα πολύ ιδιαίτερο πρόβλημα σε ένα σύστημά μου. Και έψαξα να βρω λύση, εννοείται. Δηλαδή, όταν έχεις κάποιο κωδικό λάθος, κάτι κτλ. Και έψαξα λοιπόν πριν από 2 χρόνια να βρω λύση και έβαλα αυτό το μήνυμα λάθος για να βρω υποστήριξη και μου έβγαλε ένα hit το Google. Οπότε, ξέρετε, το πρώτο συνέστημα είναι ένα συνέστημα επιτυχίας ότι κάπου πηγαίνουμε. Πάτησα κλικ και τι είδα? Είδα το δικό μου post πριν από 10-15 χρόνια που είχα ρωτήσει ακριβώς το ίδιο και δεν είχε λάβει ποτέ απάντηση κανείς. Σε ένα forum λοιπόν είχα ρωτήσει γιατί, παιδιά, γίνεται αυτό, ενώ δεν είναι λογικό να γίνει, γιατί σύμφωνα με κάποιες συναρτήσεις έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Είδα λοιπόν ένα post αρκετά παλιό δικό μου που δεν είχε λάβει απάντηση. Οπότε ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν πάλι μετά από 10 χρόνια ξαναψάξω αυτό το πρόβλημα, αν δεν έχει λυθεί, μήπως ξαναβρω το post του εαυτού μου. Ξέρετε, δεν ξέρω πώς ονομάζεται αυτό, το να βρίσκεις δικό σου post. Θα υπάρχει σίγουρα κάποια λέξη αργό στο ίντερνετ για όλα αυτά που τα έχουν χαρακτηρίσει. Να βρίσκεις ένα δικό σου post πριν από 15 χρόνια στο ίντερνετ με το ίδιο ακριβώς ερώτημα. Τέλος πάντων, γι' αυτό είναι το συν και το πλήν της υποστήριξης. Λοιπόν, διάφορα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες, ενσωματωμένα συστήματα δεν είναι υποχρεωτικό, είναι επιλογής. Μάθημα λοιπόν σε ανώτερο εξάμεινο που είναι αρκετά ενδιαφέρον και είναι ένα μάθημα το οποίο έστω ελάτε μόνο την πρώτη φορά να δείτε πώς γίνεται και θα ενδεχομένως θα καταλάβετε ότι είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον μάθημα. Λοιπόν, τώρα που λέγω για ενσωματωμένα συστήματα, να σας πω με τη γνώση του Linux και της ασφάλειας που έχω, πώς βρήκα ευπάθειες σε UAV. UAV, Unmanned Air Vehicles. Έτσι λοιπόν, από ένα συνέδριο είχα προσκληθεί να μιλήσω για ένα θέμα της εξειδίκευσής μου και σκέφτηκα, ας δούμε λοιπόν τα UAV. Από UAV δεν είχα ασχοληθεί, αλλά ήξερα ότι είναι ενσωματωμένα συστήματα. Οπότε, λόγω της εξειδίκευσής μου στα ενσωματωμένα συστήματα, είπα, ας τα εξετάσουμε. Και αυτό που εξέτασα ήταν το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της ασφάλειας στα ενσωματωμένα συστήματα. Και δοκιμή διείσδυσης, penetration testing, έτσι, με κάποιον συμφοιτητή σας. Έτσι, λοιπόν,
είδαμε τις αδυναμίες. Το UAV, ξέρετε τι είναι, είναι ένα drone, με απλά λόγια, αποχειριστήριο εδάφους, διάφορες κατηγορίες drones, ασφάλεια των UAV, δηλαδή εξέταση την ασφάλεια ως προς τη διαθεσιμότητα, την καιρότητα και την αυθεντικοποίηση, έννοιες που θα δείτε κι εσείς σε μάθημα ασφάλειας. Και επειδή είναι ψηφιακά προγραμματιζόμενα συστήματα, ανήκουν στην κατηγορία των ενσωματωμένων τηλεοπτικών συστημάτων. Οπότε λέω, είναι το πεδίο μου, άρα μπορούμε να το εξετάσουμε σε βάθος. Και μάλιστα, όσα ενσωματωμένα συστήματα φέρουν ευπάθειες που συνοδεύουν τα ενσωματωμένα συστήματα και είναι βάλλοντα σε επιθέσεις ψηφιακών συστημάτων. Τα ενσωματωμένα συστήματα είναι πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από ότι ένας υπολογιστής. Και μάλιστα, και επειδή είναι τηλεπικοινωνικά συστήματα, είναι ευπαθή και σε επιθέσεις από απόσταση. Παραδείγματα επιθέσεων για τη διαθεσιμότητα, προκαλεί παρεμβολές, στην ακεραιότητα τροποποιεί δεδομένα, η αυθεντικοποίηση έχει πρόσβαση στο βίντεο ή στον έλεγχο του UAV. Βέβαια, δεν αναφέρουμε στην κλασική επίθεση πέτα την κολοκύθα στο drone, που είναι ένα μέτρο επίθεσης που το κάνουν στην Αμερική. Έχουν δηλαδή ένα κανόνι που πετάει κολοκύθες και ρίχνει drones. Εγώ αναφέρομαι ασφαλώς σε ψηφιακά συστήματα, άρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εξετάσουμε και τα λειτουργικά συστήματα και τα ενσωματωμένα συστήματα. Έτσι λοιπόν, ένα drone, όπως το πάρω, έχει μια πλακέτα, όπου η πλακέτα αυτή, αυτό το βρίσκουμε σε κάθε ενσωματωμένο σύστημα, αποτελείται από έναν επεξεργαστή τύπου ARM, ARM όπως το Raspberry, όπως BeagleBoard και άλλα boards, όπως τα κινητά σας τηλέφωνα, για παράδειγμα, στα 468 MHz, έχει Wi-Fi κεραία, Wi-Fi υπομποδέκτη μάλλον, κάμερα, USB και μνήμη flash. Εδώ είναι και η μνήμη flash. Η μνήμη flash συνήθως είναι αυτό το παραλληλόγραμμο που βλέπετε. Και το βασικό τελεί Linux Operating System. Δηλαδή, Linux. Γι' αυτό σας λέω πόσο σημαντική είναι η γνώση του Linux. Οι συχνότητες επικοινωνίας είναι τα 2,4 και τα 5,8 που επικοινωνούν σύντομα αυτά τα drone, αλλά μπορούν να έχουμε και άλλες συχνότητες, 900, 1,2, 2,4, 5,8, 869 και το καθεξής. Ευπάθειες έχουν, επειδή έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, οι επεξεργαστές έχουν χαμηλές αποδόσεις, μικρές επεξεργαστικές λοιπόν δυνατότητες, δεν έχουν ισχυρή κρυπτογράφηση, δεν συνδέονται με το ίντερνετ, άρα δεν έχουν και ενημερώσεις. Και η χρήση γίνεται από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να γίνει μια επίθεση, για παράδειγμα, αν κάποιος αφήσει τον drone κάπου, π.χ. για service, να το πούμε έτσι, τότε μια φυσική επίθεση, και αυτή η επίθεση ισχύει σε οποιοδήποτε ενσωματωμένο σύστημα, μπορεί κάποιος να βρει κάποιους ακροδέκτες πάνω στο board, που αυτοί οι ακροδέκτες είναι η serial port, και μπορεί να σταματήσει το booting process του συστήματος και να εισέλθει σε single user mode και να τροποποιήσει αρχεία χωρίς να έχει το κωδικό. Βέβαια, επιπλέον σε διεμέρειες γνώσεις από το Linux και θέματα, ας πούμε, σχετικά με το sysadmin. Ξέρετε, ένα Linux σύστημα μπορείτε να σταματήσετε το boot process με ένα κατάλληλο συνδυασμό πλήκτρων και να εκτελέσετε δικές σας εντολές. Βέβαια, κάποιος μπορεί να ασφαλίσει το Linux περισσότερο με το να είναι insecure το πληκτρολόγιο και το mouse, άρα να μην είναι τόσο απλό. Αλλά σε αυτά τα drones δεν το κάνει κανείς αυτό. Όπως και στα περισσότερα Linux συστήματα. Μόνο σε συστήματα υψηλής ασφάλειας γίνεται κάτι τέτοιο. Απομακρυσμένη επίθεση, μπορεί κάποιος να πάρει κεραίες, όπως τύπου Α, για παράδειγμα. Αυτές οι κεραίες έχουν υψηλή ευαισθησία και μεγάλη ενέργεια εκπομπής. Και με αυτές τις κεραίες μπορεί κάποιος να υποκλέψει αρχεία επικοινωνιών, να επικολέψει πακέτα επικοινωνίας, handshakes και το καθεξής, και με ένα πρόγραμμα όπως το Hascat να βρει τους κωδικούς. Επίσης, έχουν και προβλήματα από το πρωτόκολλο, όπως για παράδειγμα το Mavlink, και γίνεται αεροπειρατεία. Αεροπειρατεία είναι όταν κάποιος παίρνει τον έλεγχο του drone ενός άλλου, φορητά εργαλεία επίθεσης, όπως βλέπετε, με ειδικά κανόνια κτλ. Δεν θα συνεχίσω παρακάτω. Πάντως, η λογική που ήθελα να σας δώσω να καταλάβετε είναι ότι το Linux βρίσκεται παντού γύρω μας. Είναι σημαντικό λειτουργικό σύστημα, γι' αυτό και έχω επιλέξει να σας διδάσκω το Linux.
Και μάλιστα να μαθαίνετε προγραμματισμό πάνω σε αυτό και Shell Scripting. Ένα άλλο πείμα που θα δούμε αφορά τη διαχείριση αρχείων. Στα λειτουργικά συστήματα θα αλλάξουμε τώρα θεματική ενότητα. Να δούμε τα αρχεία. Όπως ξέρετε, τα αρχεία μας βοηθούν να οργανώσουμε τις πληροφορίες μας στο δίσκο, τις πληροφορίες που αποθηκεύουμε. Μας επιτρέπουν να αποθηκεύουμε μεγάλες ποσότητες πληροφορίας, όπου να επιβιώνουν μετά το ερματισμό της διεργασίας, όταν κλείνουμε το λειτουργικό σύστημα ή τον υπολογιστή, να παραμένουν αυτά τα δεδομένα, να αποθηκεύονται σε μια μόνιμη μορφή αποθήκευσης και ασφαλώς να υπάρχει ταυτόχρονη προσπέλαση. Το πιο απλό μέσο επικοινωνίας για τα αρχεία έχει μόνο δύο λειτουργίες, ανάγνωση του Kappa Block και εγγραφή του Kappa Block. Βέβαια, προκύπτουν διάφορα προβλήματα, όπως πώς θα βρούμε τις πληροφορίες, πώς θα διατηρηθεί η ασφάλεια, πώς θα ξέρουμε ποια block χρησιμοποιούνται και ποια όχι. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιείται λειτουργικό σύστημα που μας παρέχει πάρα πολλές υπηρεσίες. Υπάρχουν διάφορες δομές αρχείων. Κάποια αρχεία μπορεί να έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, για παράδειγμα να είναι εκτελέσιμα, ενώ άλλα να είναι αρχεία δεδομένων εφαρμογών. Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς ορίζεται ένα εκτελέσιμο σε κάθε αρχιτεκτονική. Για παράδειγμα, στα Windows ένα εκτελέσιμο σηματοδοτείται από την κατάληξη. Αν είχε κατάληξη.exe, βέβαια και κάποιες άλλες καταλήξεις όπως CMD, BAT-CM και ούτω καθεξής, σημαίνει ότι μπορεί να εκτελεστεί. Με διπλό κλικ να εκτελεστεί. Στο Linux, το extension δεν έχει κατάληξη, δηλαδή δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Ή όχι ακριβώς, δεν είναι αυτό ακριβώς έτσι, θα σας το πω σε λίγο. Δηλαδή, μπορεί να έχει .sh ή μπορεί να μην έχει .sh και να μπορούμε να το εκτελέσουμε όμως. Το αν θα εκτελεστεί ή όχι εξαρτάται από το execute bit, το syn x. Βέβαια, κάποιες εφαρμογές απαιτούν τα αρχεία που δέχονται να έχουν συγκεκριμένη κατάληξη. Για παράδειγμα, ο compiler GCC απαιτεί τα αρχεία που θα κάνουμε compile, που είναι στη γλώσσα C, να έχουν .c. Αν δεν έχει .c και πάμε να κάνουμε compile, θα σου πει δεν έχει .c. Πάντως, το Linux δεν υποχρεώνει τους χρήστες να βάζουν καταλήξεις. Πάντως, συνήθως βάζουμε καταλήξεις. Για παράδειγμα, και εγώ που χρησιμοποιώ Linux, θα βάλω ένα .txt για να υποδηλώσω ότι αυτό είναι κείμενο. Θα βάλω την κατάληξη .sh για να υποδηλώσω ότι είναι σενάριο φλοιού. Και το οποίο βοηθάει λίγο την ερμηνεία του τι αρχεία έχουμε μέσα στον κατάλογο. Ένα αρχείο βέβαια δεν έχει μόνο τα χρήσιμα δεδομένα, έχει και μεταδεδομένα. Τα δεδομένα όπως το όνομα, τον τύπο, το που βρίσκεται, το μέγεθος, προστασία, χρονοσφραγίδα. Για παράδειγμα, στο FreeBSD μπορούμε να, και στο Linux μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την stat για να δούμε ένα αρχείο. Για παράδειγμα, εδώ το chapter group. Και μας αναφέρει. Κοιτάξτε. Αυτά είναι με τα δεδομένα όλα. Το όνομα είναι 4 group. Το βλέπετε, το έχει βάλει και μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Έχει 890 byte. Έχει οριστεί ως κανονικό αρχείο. Έχει ασφάλεια 0x44. Read, write, read, read. UID, user ID, ο ιδιοκτήτης του, είναι ο 0, που είναι ο root. GID, group ID, ανήκει στην ομάδα 0, που είναι η ομάδα Will. Βρίσκεται στη συσκευή 0108. Αυτό είναι ο σκληρός ο δίσκος που έτσι τον έχει βρει το FreeBSD. iNode. Το iNode είναι εντάχει στο FreeBSD, όπως και στο Linux. Ο δίσκος χωρίζεται σε sectors, αλλά όταν αποθηκεύεται κάτι
μέσα στο δίσκο, μέσα στο σύστημα αρχείων, δεν φέρει το sector number, δηλαδή δεν λέμε ότι το group αποθηκεύεται στο sector 100, αλλά αποθηκεύεται σε inode. Άρα εδώ είναι το inode 5887. Στο FreeBSD τα inodes είναι συνήθως 8 kilobyte. Βέβαια, αυτό ορίζεται και κατά τη διάρκεια της μορφοποίησης του συστήματος αρχείων, αλλά υπάρχει πάντως τρόπος με το FSDB στο FreeBSD. FSDB είναι File System Debugging, δηλαδή μπορώ να κάνω αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε, FSDB, File System Debugging, και μπορώ τώρα με αυτόν τον τρόπο να κάνω αντιστοιχίσεις, να πω, για παράδειγμα, το inode 5887 σε ποιο sector βρίσκεται και να μας αναφέρει το sector. Οπότε, βλέπετε, στο inode 2 είναι η ρίζα αυτού του καταλόγου και σιγά-σιγά μπορούμε να βρούμε όλες τις αντιστοιχίσεις. Αλλά είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, οπότε δεν θα την κάνω τώρα. Έτσι αλλιώς, αυτά είναι πολύ προχωρημένα θέματα για sysadmin. Και πού το έχω χρησιμοποιήσει το FSDB? Έχω φτιάξει διάφορα εργαλεία όπου μπορούν να βοηθάνε το διαχειριστή στο να βρίσκει ποια αρχεία είναι καταστραμμένα. Γιατί οι servers έχουν δίσκους, οι δίσκοι εκτελούνται συνεχώς, χρησιμοποιούνται συνεχώς 24/7, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Οπότε ύστερα από πάρα πολλά χρόνια κάποια στιγμή χαλάνε οι δίσκοι. Και όταν χαλάνε οι δίσκοι, εμφανίζονται διάφορα προβλήματα. Και θα σας δείξω τώρα διάφορα ενδεχομένως προβλήματα ή καταστραμμένα αρχεία. Αυτό το είχαμε δει, όχι. Π.χ. σε FAT. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Εδώ είναι το FAT. Το File Access Table είναι το γνωστό του MS-DOS, το σύστημα αρχείων. Εδώ μας αναφέρει διάφορα προβλήματα. Για παράδειγμα, είτε αυτό μπορεί να σημαίνει ότι καταστράφηκε το φλασάκι, έχει κάποιες καταστραμμένες εγγραφές, είτε ότι έκλεισε απότομα το σύστημα, έγινε μια κατάρρευση του συστήματος και δεν μπόρεσε να γίνει μια καθαρή αποπροσάρτηση, δηλαδή ένας καθαρός τερματισμός του συστήματος αρχείων. Και μας αναφέρει input-output error, στο SDC είναι το device name, που στην περίπτωση μας είναι το φλασάκι, sector, και μας λέει αυτό το sector. Βλέπετε ότι μας αναφέρει τα προβλήματα σε κατάσταση sector. Άρα λοιπόν, ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν ότι θέλω εγώ να ξέρω αυτό το sector σε ποιο αρχείο αντιστοιχεί. Εδώ βέβαια είναι για FAT. Για FAT δεν έχω ασχοληθεί, αλλά αντίστοιχα μηνύματα, βλέπετε εδώ, υπάρχουν και για άλλα λειτουργία, για άλλα συστήματα αρχείων. Για παράδειγμα, για το Linux. Εδώ είχε διάφορα συστήματα αρχείων το Linux και έτρεξα το εργαλείο επιδιόρθωσης φαλμάτων, FSCK, File System Check, το οποίο γράφεται έτσι, FSCK, και άρχισε να επιδιορθώνει αρχεία. Για παράδειγμα, λέει Multiple Claim Blocks. Blocks που φαίνονται ότι ανήκουν σε πολλαπλά αρχεία. Άρα τελικά σε ένα αρχείο όμως πρέπει να ανήκει. Σε ποιο ανήκει? Και βλέπετε στο inode, γιατί και το Linux έχει inodes. Μετά, διάφορα passes, δηλαδή είναι το pass ένα B, pass ένα D. Προσπαθώ να βρω τρόπο, λέει, να διορθώσω τα multiple claims nodes. Εδώ μας αναφέρει, για παράδειγμα, όπως βλέπετε, αυτό τώρα ήταν σε κάρτα που βρισκόταν μέσα σε κινητό τηλέφωνο, οπότε αυτό ήταν το data partition αυτής της SD card. Λέει, για παράδειγμα, εδώ το com, Google, Android, Translate κτλ. Έχει πρόβλημα. Έχει ένα multiple defined block με το αντίστοιχο του Facebook. Δηλαδή, φαινόταν ότι το ένα block βρισκόταν και στο Google Translate, την εφαρμογή που έχουμε κάποιοι στο κινητό μας, και στο Facebook. Άρα, τελικά, σε ποιο είναι? Η λύση είναι, βλέπετε εδώ, clone. Να το αντιγράψεις και στους δύο και να έχει ο καθένας το δικό του πριβέ αντίγραφο. Και βλέπετε βέβαια και άλλα τέτοια προβλήματα. Android και Facebook γενικά είχαν διάφορες επικαλύψεις που δεν επιτρεπόταν.
πας 2, 3, 4, εδώ βρέθηκε ένα inode που έχει δεδομένα, αλλά δεν συνδέεται με κανένα αρχείο. Να το τοποθετήσω στο lost and found. Yes. Και το lost and found είναι ένας κατάλογος έβρεσης απολεσθέντων αρχείων, πώς υπάρχει π.χ. στο αεροδρόμιο γραφείο απολεσθέντων αντικειμένων. Σε κάθε σύστημα αρχείων υπάρχει ο κατάλογος απολεσθέντων δεδομένων. Άρα αυτό το inode 8.8.1.7 δημιουργήθηκε μέσα στο lost and found προκειμένου να το δει ο διαχειριστής, μήπως είναι κάτι χρήσιμο. Βέβαια, άμα είναι TXT, ok, μπορεί να πάρει τα δεδομένα να τα αντιγράψει. Αν είναι κομμάτι όμως ενός binary αρχείου, δεν μπορεί να τα διαγράψει, οπότε σε αυτή την περίπτωση απλώς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, άρα τα διαγράφει. Μετά, group summary formation, κοιτάξτε τα προβλήματα που είχε, fixing block count, και μετά λέει file system modified, έγιναν αλλαγές και διορθώθηκε αυτό το σύστημα αρχείων. Κάποιο άλλο, πάλι Linux. Πάλι και εδώ βλέπετε από εφαρμογές του Facebook, γενικά είναι πολύ μεγάλη εφαρμογή στο Android, γι' αυτό και εμφανίζονται τόσο συχνά προβλήματα, ιδιαίτερα άμα χρησιμοποιείτε στο κινητό τηλέφωνο. Βλέπετε το Facebook και άλλες εφαρμογές που έχουν multiple claim docs. Υπάρχουν προβλήματα λοιπόν και γι' αυτό απαιτείται η επιδιόρθωση με τα αντίστοιχα προγράμματα που θα δούμε και στη συνέχεια για τα λειτουργικά συστήματα. Είναι η ώρα όμως για να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Το iLottery έχει ενεργοποιηθεί, μπορούμε να το δούμε κιόλας. Το PIN είναι 96. Για να δούμε το iLottery. Θα συνδεθούμε τώρα. iLottery, ok. Βρίσκεται μέσα στο active, ok, το pin. Και, όπως σας είπα, το pin είναι 96. Και όπως βλέπω, ήδη αρχίζει και συνδέεται ο κόσμος. Κάνουμε λοιπόν μια μικρή διακοπή. Επιστροφή μόλις κλείσει το iLottery. Το chat παραμένει ανοιχτό για ερωτήσεις. Κλείνω το βίντεο, κλείνω το μικρόφωνο και τα λέμε σε λίγη ώρα. Επιστρέψαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα. Είμαστε έτοιμοι να δούμε το iLottery. Υπενθυμίζω ότι το σύστημα έχει μηχανισμούς αυτοπροστασίας, οπότε σε περίπτωση κάποιος που κάνει κάποια ενέργεια που το σύστημα θεωρήσει ότι είναι μη επιτρεπτή, γίνεται αυτόματα ban. Άρα σε περίπτωση που σας κάνει ban και δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα, η λύση είναι VPN. Δηλαδή το VPN του Πανεπιστημίου σας δίνει IP του Πανεπιστημίου και μπορείτε να συνδεθείτε και να το χρησιμοποιήσετε χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα, αν κάποιος έχει πρόβλημα, άλλη φορά VPN. Και για να είναι πλήρης η απάντηση που σας δίνω, που είναι το VPN, VPN, UWMGR, ψάχνουμε στο ίντερνετ, σύνδεση μέσω VPN. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή για Windows. Κατεβάζουμε ένα αρχείο, εδώ, OpenVPN, διπλό κλικ, και συνδέεται ο υπολογιστής μας, αφού έχουμε Windows, στο VPN. Δοκιμάστε το, και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, να ξέρετε. Οκ, είμαστε έτοιμοι για να δούμε το Active. Είναι ακόμα Active, πρέπει να γίνει Inactive, άρα να μεταβώ στον ARC Server. Οκ, ας το εκτελέσουμε. Απενεργοποιήθηκε και είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε την κλήρωση. Let it roll. Λειτουργικά συστήματα. 8 πήραν μέρος στη σημερινή λοταρία. Και το 4, Δημήτρης, 1285. Δημήτρη, είσαι online.
Okay. Ξέρεις τη διαδικασία. Αν δεν ξέρεις, ρώτησέ με. Θα ξεκινήσει τώρα το iExams. Τρία δευτερόλεπτα για να δίνεις απάντηση ή για να ζητάς τη βοήθεια του σώματος των φοιτητών ή το Joker. 30 δευτερόλεπτα, πάμε. D. Καταστάσεις μνήμης των Windows 7 που μας δείχνει η committed. Ξέρετε, είχαμε δει στο Task Manager σχετικά με τις καταστάσεις μνήμης. Κάποια μνήμη είναι μνήμη για υλικό, για hardware. Κάποια είναι μνήμη για, που έχει δοθεί σε διεργασίες. Το committed, λοιπόν, που έδωσες δεν είναι το D, όπως είπες, είναι το Epsilon. Η συνολική μνήμη που έχει δοθεί σε μια διεργασία. Άρα λοιπόν, εδώ σταματάει το λότερ για σένα. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τη θεωρία. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη θεωρία, με τα μεταδεδομένα. Επιθυμίζω πριν πάμε παρακάτω, επί τη ευκαιρία να σας πω ότι έχουμε σήμερα και το Grand Quiz στο τέλος, όπου ένας φοιτητής θα λάβει μια μισή μονάδα, ο πρώτος, εφόσον βέβαια έχει διακριθεί σε κάποια προηγούμενη διαδικασία iQuiz. Βέβαια, η σημερινή τελευταία εκτέλεση του iQuiz καλύπτει όλη την ύλη, αλλά και τη 13η διάλεξη από το 1 έως και το 13. Με τα δεδομένα στα διάφορα συστήματα αρχείων. Στα Windows, ξέρετε, κάνετε δεξί κλικ και μπορείτε και βρίσκετε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα βλέπετε εδώ, Created, Modified, Accessed, Location, Size, Size on Disk και το καθεξής. Τα ονόματα αρχείων χρησιμοποιούνται για την έβρεση αρχείων αφού δημιουργηθούν. Κάθε αρχείο έχει ένα όνομα, μικρά ή κεφαλαία. Κάποιες καταλήξεις έχουν καθιωρηθεί στην κοινότητα, κυρίως λόγω της δημοφιλίας των Windows. Στο Linux, βέβαια, δεν έχει σημασία η κατάληξη, αλλά προσωπικά εγώ βάζω και στο Linux. Βασικές λειτουργίες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κενό φάκελο. Καταρχήν για αρχείο. Κενό αρχείο. Touch είναι στο Linux η εντολή δημιουργίας καινού αρχείου. Διαγραφή υπάρχοντος αρχείου RM. Αλλαγή ονόματος αρχείου MV. Και άλλες λειτουργίες. Άνοιγμα, κλείσιμο, μετακίνηση, αποθήκευση αλλαγών. Η πρόσβαση μπορεί να είναι σηριακή είτε άμεση. Στη σηριακή έχουμε ένα pointer και κάθε φορά που κάνουμε read προωθείται αυτός ο pointer. Ενώ στην άμεση πρόσβαση μπορούμε να πάμε κατευθείαν στη διεύθυνση του αρχείου που χρειαζόμαστε. Έχουμε καταλόγους για την ομαδοποίηση, δημιουργούμε καταλόγους, διαγράφουμε καταλόγους, αλλάζουμε το όνομα, ζήσιμο αρχείου και το καθεξής. Πια έχει καθιερωθεί να έχουμε μια δεδρική δομή καταλόγων και όχι ένα flat, δηλαδή να είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο, όπως αυτό. Εδώ είναι στο ίδιο επίπεδο και δεν έχουμε υποκαταλόγους, ενώ χρησιμοποιούμε δομή, όπως βλέπετε, ιεραρχική, δηλαδή ένας κατάλογος έχει άλλο κατάλογο που έχει άλλο κατάλογο που έχει άλλο κατάλογο και έχει αρχεία. Αυτή είναι η δομή που θα χρησιμοποιούμε, βέβαια. Να ξέρετε, υπάρχει ένας περιορισμός στο μέγεθος χαρακτήρων μιας διαδρομής. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ έχει ένα κατάλογο που έχει 4 χαρακτήρες, άλλοι 4, άλλοι 4 και καθεξής. Οπότε υπάρχει κάποιο θέμα. Τώρα, κοινά αρχεία. Μπορούμε να έχουμε ένα αρχείο που ανήκει σε 2 καταλόγους. Πώς γίνεται αυτό? Είναι αυτό που ονομάζουμε hard link. Για παράδειγμα, μέσα στο TMI κατάλογο έχω κατάλογο
βάλω, ας πούμε, DIR 1, DIR 2, έχω φτιάξει δύο καταλόγους, μπαίνω στο DIR 2, δημιουργώ ένα κατάλογο, VI data, για παράδειγμα, το ονομάσω και βάζω το όνομά μου. Στη συνέχεια, πάω στον άλλο κατάλογο, DIR 1, και με το LN, αλλά κοιτάξτε, επειδή θέλω το ίδιο ακριβώς αρχείο να το δώσω κάποιο άλλο όνομα, δεν θα δώσω το Pavlis και το LN. LN, το TMP, DIR 2, data, θα το ονομάσω datum, για παράδειγμα. Οπότε κοιτάξτε, έχω στο TMP DIR 1 και στο TMP DIR 2 το ίδιο ακριβώς αρχείο. Βέβαια, κάποιος μπορεί να πει πως είμαστε σίγουροι ότι είναι το ίδιο ακριβώς αρχείο, γιατί θα κάνω more. More αυτό το αρχείο, κοιτάξτε το, μηνάς, more το άλλο αρχείο. Βλέπετε, είναι ακριβώς είναι το ίδιο αρχείο, δηλαδή το ίδιο inode στο δίσκο έχει δύο διαφορετικές ονομασίες. Και γι' αυτό βλέπετε εδώ το 2, έχει δύο διαφορετικές ονομασίες. Μπορούμε να δώσουμε και άλλη ονομασία, δηλαδή να πούμε LN, αυτό το αρχείο, το data, να το πω τα συγγένεις. Θα δείτε ότι ο counter των ονομάτων έχει αυξηθεί κατά ένα. Είμαστε στο 3 τώρα, στο counter των ονομάτων. Αυτό δεν το συναντάμε στα Windows ή τουλάχιστον στις απλές λειτουργίες, γιατί στα Windows το NTFS μπορεί κάποιος να φτιάξει hard links, αλλά είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Άρα δεν το κάνουμε. Πολύ πιο εύκολα τα κάνουμε στο Linux που βλέπετε εδώ με την εντολή LN, άμεσα γίνεται. Άρα το ένα αρχείο βρίσκεται σε δύο καταλόγους. Βέβαια, αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι αυτό εδώ πέρα, δηλαδή ένας κατάλογος να ανήκει σε δύο άλλους καταλόγους. Αυτό δεν γίνεται στο Linux. Και κοιτάξτε λίγο, γιατί αυτό θα δημιουργούσε ένα κυκλικό γράφο. Δηλαδή, αν αυτός ο κατάλογος είχε αυτό το κατάλογο, που αυτός ο κατάλογος πήγαινε μέσα σε αυτό το κατάλογο, τότε θα δημιουργούνταν ένας κυκλικός γράφος. Βέβαια, δεν μπορούμε να το κάνουμε hard link, αλλά μπορούμε να το προσομοιώσουμε με soft link. Δηλαδή, με την παράμετρο παύλα S. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είμαι μέσα στο DIR 1. Κάνω τον κατάλογο, δημιουργώ τον κατάλογο child. Μπαίνω μέσα στο κατάλογο child. Και εδώ τώρα δημιουργώ ένα soft link, παύλα S, στον κατάλογο DIR 1. Οπότε βλέπετε ότι έχω ένα soft link. Άρα, κοιτάξτε τι γίνεται. PWD, πού είμαι? Είμαι στο TMP DIR 1 child. Μπαίνω CD DIR 1. Πού είμαστε? Ναι, τώρα μας στέλνει ξανά όμως, βλέπετε, στο κατάλογο. Άρα δεν μπορούμε αυτό εύκολα να το δούμε, εκτός αν το δω με το Midnight Commander. Κοιτάξτε εδώ πέρα πάνω πώς μπερδεύεται. Μπαίνω, δηλαδή child, DIR 1, child, DIR 1, child. Βλέπετε, έχω μπει. Βλέπετε εδώ τη διαδρομή πώς γίνεται. Τη βλέπετε και στο παράθυρο πάνω. DIR 1, child, DIR 1, child. Δηλαδή έχει γίνει κάποιο συνοθήλευμα από DIR 1 και child. Okay, βέβαια, επειδή είναι soft link, ξαναλέω, όταν κάνω CD child, και τώρα μόλις δώσω CD θα μας αλλάξει το τρέχον κατάλογο και θα μας το κάνει TMP DIR 1. Και όχι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες δομές συστημάτων αρχείων, απόλυτη και σχετική διαδρομή. Η απόλυτη διαδρομή πάντα ξεκινάει από τη ρίζα, από το διαγώνιο, ενώ η σχετική διαδρομή ξεκινάει με έναν άλλο χαρακτήρα, που είναι σχετική ως προς την τρέχουσα τοποθεσία. Οι ειδικοί χαρακτήρες, η μία τελίτσα ή οι δύο τελείες, όπως οι δύο τελείες σηματοδοτούν τον προηγούμενο κατάλογο, η μία τελεία σηματοδοτεί τον τρέχον κατάλογο. Η απόλυτη διαδρομή ξεκινάει πάντα από τη ρίζα, για παράδειγμα στο Unix είναι κάθετος USR, local bin και το καθεξής, ενώ στα Windows από το SE ή από το αντίστοιχο γράμμα, SE, άνω-κατελεία, USR κτλ. Η σχετική διαδρομή ξεκινά από οποιαδήποτε θέση. Δηλαδή μπορούμε να πούμε τελίτσα, τελίτσα, HDocs κτλ. Ή Windows, Apache, Index κτλ.
Οι χαρακτήρες που δεν επιτρέπονται είναι στο Unix το slash και το null character, το κάθετος 0. Επιτρέπονται όλοι οι άλλοι. Βλέπετε εδώ χαρακτήρες που έχω δημιουργήσει στο Linux. Στα Windows δεν επιτρέπονται πολύ παραπάνω χαρακτήρες, όπως και το άλλο διαγώνιο και το άλλο κατέλη και τα λοιπά. Οπότε, αν αυτά τα αρχεία που έχω δημιουργήσει στο Linux τα δω μέσα από Windows, κοιτάξτε τι ονόματα θα δω. Θα δω παράξενα ονόματα, γιατί ας πούμε αυτό το George Hello John δεν υποστηρίζεται, οπότε γίνεται μια μετατροπή από το πρόγραμμα που τα βλέπω και τα μετατρέπει σε μια μορφή με κάποιους χαρακτήρες που επιτρέπονται στα Windows. Άλλες δομές δεδομένων που τηρούνται στο δίσκο, το boot control block, volume control block, directory structure, file control block, είπαμε για δικαιώματα αρχείου. Στο Unix είπαμε ότι είναι read, write, execute για owner, group και other. Για τη δέσμευση block υπάρχει συνεχόμενη αποθήκευση, συνδεδεμένη αποθήκευση και αποθήκευση με ευρετηρίαση. Διάφοροι τρόποι λοιπόν αποθήκευσης. Κάθε αρχαία αποτελείται από πολλά block που δεν είναι απαραίτητα συνεχόμενα. Για παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο, αυτό εδώ είναι το index block 19 και έχει τη λίστα με όλα τα blocks. Δηλαδή μέσα στο 19 έχουμε τη λίστα των blocks που αποτελείται. Αρχικά θα πάμε στο 9, μετά 16, 1, 10, 25. Αυτό είναι με ευρετηρίαση. Ή πολλών επιπέδων. Αυτά τα ευρετήρια πολλών επιπέδων είναι ακριβώς η λογική που χρησιμοποιεί το Linux και το FreeBSD. Δηλαδή έχουμε το file pointer, outer index, index table και αυτά δίνουν files. Έτσι λοιπόν, π.χ. στο Linux, Unix δηλαδή, Unix FreeBSD είναι λίγο πολύ παρόμοιο. Έχουμε direct blocks, δηλαδή blocks που δείχνουν απευθείας τα δεδομένα. Single direct, που δείχνει δηλαδή ένα αρχείο που έχει ευρετήριο για τα άλλα block. Double indirect, δηλαδή που έχει ένα ευρετήριο που αυτό δείχνει σε δύο άλλα ευρετήρια που αυτά δείχνουν στα δεδομένα. Και για πολύ μεγάλα αρχεία, triple indirect, που καταλαβαίνετε είναι τρία επίπεδα. Η διαχείριση των ελευθέρων blocks γίνεται με χάρτη bit. Για παράδειγμα, υπάρχουν οι πίνακες αυτοί που είχαμε δει κιόλας στο file system check. Blocks in use, free blocks, δηλαδή βλέπετε αν κάτι χρησιμοποιείται, εδώ είναι 0. Οπότε εδώ έχει πρόβλημα. Γιατί αυτό το block 2, ούτε χρησιμοποιείται ούτε είναι ελεύθερο. Εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Γιατί δύο φορές φαίνεται ότι είναι ελεύθερο ένα block. Βλέπετε εδώ 2, ενώ είναι 0. Και εδώ είναι ένα άλλο πρόβλημα, όπου φαίνεται ότι το ίδιο block, το block 5, έχει καταληφθεί δύο φορές, δηλαδή αντιστοιχεί σε δύο αρχεία. Και αυτό είναι πρόβλημα. Duplicate block in two files, όπως είχαμε δει και στην αρχή της διάλεξης, όπου σας έδειχνα παραδείγματα από file system errors. Μια πολύ απλή άσκηση, έχουμε μετρητές όπως φαίνεται παρακάτω και υπάρχουν λάθη αν είναι σοβαρά κτλ. Οπότε πρέπει να κοιτάμε ένα προς ένα. Για παράδειγμα, να πούμε πολύ απλά, κοίταξε εδώ 3-3, αυτό είναι λάθος. Γιατί φαίνεται κάτι ότι είναι τρεις φορές και είναι και ελεύθερο τρεις φορές. Αυτό γίνεται 0 γιατί δεν είναι ελεύθερο και αυτό το αντιγράφουμε τρεις φορές. Π.χ. το αντιγράφουμε εδώ και εδώ για να επιδιορθωθεί το πρόβλημα. Βασικά δεν χρειάζεται τρίτη φορά γιατί η μία φορά μένει, απλώς το αντιγράφουμε δύο φορές για τα άλλα τρία αρχεία. Μετά το 1-0, μια χαρά. Εδώ έχει πρόβλημα γιατί δεν επιτρέπεται 0-0, οπότε αυτό εδώ θα γίνει 1. Ειδικά που θα το γράψουμε. Μετά άλλο πρόβλημα, εδώ 2-1. Είναι πρόβλημα γιατί δύο φορές ένα αρχείο υπάρχει, ένα block σε δύο αρχεία. Αυτό σίγουρα θα γίνει 0 και αυτό θα το αντιγράψουμε κάπου αλλού. Άλλο πρόβλημα, εδώ 0-2. Δύο φορές φαίνεται ότι είναι άδειο το αρχείο, άρα αυτό θα το κάνουμε 1. Γιατί αν είναι δύο φορές αχρησιμοποιείτο, δεν έχει σημασία να γίνει μια φορά που χρησιμοποιείται. Αυτά είναι τα λάθη, λοιπόν. Απλή άσκηση, αν σας ζητηθεί. Τυπικά, μεγέθη block, βλέπετε αναλόγως του συστήματος αρχείων, FAT, FAT16, FAT32, υπάρχει και VFAT και EXFAT. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες εκδόσεις του FAT. Ανάκαψαν πολλά λάθη. Μερικές φορές
το ρεύμα σταματάει απότομα και έχει ως συνέπεια να γίνει unclean shutdown. Unclean σημαίνει μη σωστός τερματισμός. Σε περίπτωση μη σωστού τερματισμού έχουμε προβλήματα στο σύστημα αρχείων, θα πρέπει να επιδιορθωθούν και τότε εκτελείται η διαδικασία scan disk το Windows ή check disk το Windows και στο Linux και στο FreeBSD είναι το FSK, File System Check. Βέβαια υπάρχουν συστήματα αρχείων που απαιτούν μια πολύ ωραία επιδιόρθωση και συστήματα αρχείων που γίνεται σε δευτερόλεπτα. Αυτό εξαρτάται αναλόγως του τρόπου που διαφυλάσσει τα μεταδεδομένα του αρχείου και συγκεκριμένα αν έχει journal ή όχι. Journal είναι ημερολόγιο. Αν στο σύστημα αρχείων κρατάμε ημερολόγιο συμβάντων, όχι εμείς, το σύστημα αρχείων αν κρατάει, τότε η επιδιόρθωση είναι πολύ πιο γρήγορη. Και το, για παράδειγμα το X4, το X4 είναι Extend4 File System, είναι του Linux, έχει journaling. Άρα λοιπόν σε περίπτωση που έχουμε Linux με X4 και κλείσουμε και ανοίξουμε το ρεύμα, η επιδιόρθωση θα κρατήσει δευτερόλεπτα, 1-2 δευτερόλεπτα. Και το FreeBSD έχει journaling, αν το ενεργοποιήσει κάποιος. Γενικά υπάρχουν options που λέει ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε το journaling. Για παράδειγμα, γιατί να μην το θέλουμε το journaling να το ενεργοποιήσουμε, αν έχουμε ένα USB φλασάκι και θέλουμε να το κάνουμε format, να βάλουμε κάποιο σύστημα αρχείων όπως το X4 ή το UFS του FreeBSD ή το FFS, δεν θα βάλουμε journal. Γιατί? Γιατί το journal σημαίνει συνεχώς γράφεται κάτι πρώτα στο journal και μετά στην τελική θέση αποθήκευσης και αυτό έχει συνέπεια να έχουμε διπλασιασμό των εγγραφών. Άρα σε περίπτωση που γράφουμε στο φλασάκι θα γράφουμε διπλά και άρα θα γίνει πολύ γρήγορα η καταστροφή στο φλασάκι. Γιατί ξέρετε το φλασάκι έχει πεπερασμένο αριθμό φορών που μπορούμε να το γράψουμε. Ένα οποιοδήποτε φλασάκι. Βέβαια υπάρχουν τεχνικές wear leveling, δηλαδή να μην εμφανιστεί γρήγορα ένα σφάλμα και να γίνει μια ομοιόμορφη φθορά στο φλασάκι, αλλά εντούτοις αν βάλετε journaling θα δείτε πόσο γρήγορα θα καταστραφεί τουλάχιστον αν γράφετε, δηλαδή αν γράψετε μόνο μια φορά και δεν ξαναγράψετε ποτέ ξανά τότε δεν θα έχετε πρόβλημα, αλλά τότε δεν έχει σημασία και το journaling. Το journaling είναι στις εγγραφές, κάθε φορά που γράφουμε κάτι να υπάρχει η δυνατότητα να καταγράφεται σε ένα αρχείο συμβάντων για να ξέρει ακριβώς το σύστημα αρχείων πώς θα επιδιορθώσει αυτό εδώ. Πώς θα επιδιορθώσει το σύστημα αρχείων. Ανάκαψε από λάθη, έλεγχο συνέπειας. Για παράδειγμα, βλέπετε εδώ με το file system check ότι είχε ως συνέπεια να δημιουργηθεί, κάνει τον έλεγχο, phase 1, 2, 3, 4, link count και το καθεξής. File system mark clean, file system was modified. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές διαβελτίωσης της απόδοσης, κρυφή μνήμη, RAM disk, συστήματα αρχείων με ημερολόγιο, log journal όπως σας είπα. Για παράδειγμα βλέπετε εδώ, λέει CJ, από το CJ είναι το journal, οπότε αυτό έγινε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο ο έλεγχος. Εδώ γράφω για παράδειγμα, αν δεν υπάρχει journal μπορεί να απαιτηθούν 30 λεπτά, αν υπάρχει όμως μπορεί να απαιτηθούν 5 δευτερόλεπτα ή και λιγότερο. Προσάρτηση του συστήματος αρχείου. Δηλαδή έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα αρχείων, το παίρνουμε το σύστημα αρχείων αυτό και το συνδέουμε στο δικό μας σύστημα αρχείων. Βλέπετε εδώ έχει γίνει προσάρτηση. Έτσι ακριβώς είναι το σύστημα αρχείων στο Zafora και στο Pleiades. Δηλαδή όταν συνδέεστε στο Pleiades έχετε κοινό χώρο home, γιατί έχετε προσαρτήσει το δικτυακό χώρο αποθήκευσης από το Zafora στο Pleiades. Στα Windows βέβαια και εκεί υπάρχει προσάρτηση, αλλά συνήθως δεν γίνεται και το κάθε σύστημα αρχείων έχει ένα δικό του οδηγό, ένα δικό του γράμμα. C, D, F κτλ. Βέβαια, όπως σας είπα, μπορεί να το κάνετε προσάρτηση. Βλέπετε εδώ, μπορεί να το κάνουμε Mount in the following empty NTFS folder. Μπορούμε να προσαρτήσουμε ένα NTFS σύστημα αρχείων σε ένα άλλο κατάλογο. Και γιατί να το κάνουμε αυτό, για παράδειγμα, είχαμε κάποια στιγμή εγκαταστήσει το λειτουργικό σύστημα σε ένα μικρό δίσκο, για παράδειγμα 60 GB.
με τον καιρό μεγαλώνουν οι απαιτήσεις σε δίσκο, βάζουμε πολλά προγράμματα, άρα το επόμενο λογικό βήμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να αντιγράψουμε όλο το κατάλογο program files σε έναν άλλο δίσκο και αυτόν τον άλλο δίσκο να τον προσαρτήσουμε στο program files του συστήματός μας. Άρα θα φαίνεται συνολικά ότι έχουμε ένα drive σε ανακατελεία, απλώς μέσα στο κατάλογο program files θα έχουμε επιπρόσθετη χωρητικότητα που θα μας έχει προκύψει από τον δεύτερο σκληρό δίσκο που θα έχουμε προσθέσει. Βέβαια, η αλήθεια είναι εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Εγώ, αν θέλω να αυξήσω το χώρο, θα ξανακάνω format και ξανά εγκατάσταση του συστήματος αρχείων, ειδικά Dev, αφού έχω και τη δικτυακή υποστήριξη, booting over network, οπότε η εγκατάσταση των Windows, οποιασδήποτε έκδοση, για μένα είναι πολύ απλή διαδικασία, αφού μπουτάρει ο υπολογιστής χωρίς καθόλου λειτουργικό σύστημα από το δίκτυο και γίνεται η εγκατάσταση μέσω δικτύου. Γι' αυτό λοιπόν είναι πιο βολικό για μένα να χρησιμοποιώ το diskless booting και εγκατάσταση Windows από δίκτυο παρά να κάνω αυτή τη διαδικασία που σας είπα, που βέβαια μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όποιος θέλει. Προσάρτηση στο Unix. Κοιτάξτε εδώ, LS, εξένα βλέπω εδώ ότι δεν έχει κανένα αρχείο, το κάνω mount αυτό το εξωτερικό δίσκο στο το SIBA 4 και βλέπω ότι έχει αρχεία. Με το mount μπορούμε να προσαρτήσουμε διάφορα συστήματα αρχείων. Βλέπετε στο FreeBSD υποστηρίζει CD, Memory File System, MS-DOS File System, Network File System, New Network File System, το NFS4 δηλαδή, NTFS, NullFS, PortalFS, Samba, UDF και Union. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά modules, όπως X2FS για να μπορεί να προσαρτήσει λειτουργικά συστήματα αρχείων του Linux, X2, Xeom, Linux, MS-DOS και το καθεξής. Προσάρτηση στο Unix, αν δώσετε εντολή mount και στο Zafora, θα δείτε όλους τους δίσκους που έχουν προσαρτηθεί. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι στο συγκεκριμένο Linux μηχάνημα, το DevSD-α5 που είναι στη ρίζα, είναι τύπου XFS, Extended File System. Είναι read-write, μπορούμε να γράφουμε και να διαβάζουμε. Το NOA time τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θέλω να καταγράφετε το access time σε κάθε αρχείο. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Αυτό είναι ένα optimization tip, το κάνω εγώ συχνά, το τοποθετώ σε συστήματα αρχείων, γιατί κάθε φορά που έχουμε πρόσβαση σε ένα σύστημα, σε ένα αρχείο, αυτό τροποποιεί το access time, δηλαδή γράφει στο δίσκο και έχουμε τα εξής προβλήματα. Πρώτον, γράφουμε συνεχώς στο δίσκο οτιδήποτε αρχείο και να εκτελέσουμε, άρα υπάρχει κάποια φθορά του δίσκου. Και δεύτερον, υπάρχει καθυστέρηση, γιατί σημαίνει γράφουμε στο δίσκο. Άρα λοιπόν, εγώ προσωπικά πολύ συχνά τοποθετώ το NOA time για να μην υπάρχει αυτή η έννοια του πότε έγινε access time. Ένα TMP file system, αυτό είναι ένα memory file system, δηλαδή δεν έχει φυσική υπόσταση, αλλά δεσμεύει χώρο της μνήμης για να το προσομοιώσει σαν ένα RAM disk. Σε αυτό το κατάλογο, RW, TMPFS, το οποίο είναι read-write, no suit. No suit παράμετρο σημαίνει not set UID αρχεία. Δηλαδή, σε περίπτωση που υπάρχει ένα αρχείο με το syns, το syns σημαίνει ότι αν ανήκει στο root, ότι όποιος το εκτελέσει θα έχει δικαιώματα, θα εκτελεστεί αυτό με δικαιώματα root, το οποίο δεν είναι καλό από θέμα ασφάλειας, γι' αυτό απενεργοποιούμε ως διαχειριστές τα suite bit σε συστήματα αρχείων που προσαρτούμε, που δεν είναι τα βασικά συστήματα αρχείων, δηλαδή δεν είναι π.χ. bin, usr bin, usr local bin και usr sbin. Αν δεν είναι αυτά, τότε πάντα no suite για να μην κάνει κάποιος hacking σε αυτό. Proc, CFS, αυτά είναι διάφορα συστήματα αρχείων ειδικού σκοπού. Δηλαδή το Proc είναι το processes. Αυτό το σύστημα αρχείων μας δείχνει το process table και τις διεργασίες του συστήματος σε μορφή αρχείων. Το CFS που μας δείχνει πληροφορίες σχετικά με το hardware, που είναι ένα ειδικού τύπου πάλι συστήματος αρχείων, που για το Linux εμφανίζεται το hardware, π.χ. πόσες επεξεργασίες έχουμε. Το USB, και αυτό είναι ειδικό σύστημα αρχείων για το USB. UDEV, ειδικό σύστημα αρχείων για τα devices του συστήματος. TMP file system, και βλέπουμε και εδώ και ένα ακόμα δίσκο, DevSD-α1 στο boot, που είναι τύπου X3. Μπορούμε να θέτουμε περιορισμούς χώρους, είναι το quota, και στο Zafora έχουμε περιορισμού χώρου, για να μην μπορέσει κάποιος να καταλάβει όλο το χώρο του συστήματος και αυτό θα έχει ως συνέπεια να δημιουργηθεί ένα DOS, denial of service. Έχουμε quota
στα συστήματα και, και στα Windows μπορείτε να ενεργοποιήσετε Enable Quota Management και να βάλετε κάποιους χρήστες να έχουν ένα περιορισμό, να μην μπορούν δηλαδή να γράψουν παραπάνω χώρο από αυτό. Tie Notes, σας είπα για Tie Notes, μπορούμε να δούμε λοιπόν, βρίσκουμε στο ETC το αρχείο που έχει το iNode το 5359, μας εμφάνισε το συγκεκριμένο αρχείο. Αν δώσουμε την παράμετρο Pavla, τότε μας εμφανίζει το LS Tie Notes. Βλέπετε εδώ, LS Pavla LI, etc. PassWT και μας δείχνει το iNode. Και μπορούμε να το βρούμε και με αυτή τη διαδικασία. UFS είναι το σύστημα αρχείων του FreeBSD, Unix File System. Κοιτάξτε, μπορεί να φτάσει να υποστηρίζει μέχρι και μέχρι πόσα byte αναφέρει, μέχρι 8 zettabyte. Zettabyte είναι 10 στην 21η. Zettabyte λοιπόν, στο UFS. Όταν δημιουργούμε ένα νέο σύστημα αρχείων απαιτείται format. Στο Linux FreeBSD είναι το UFS. UFS και γίνεται format και αρχικοποιείται το σύστημα αρχείων. Βέβαια, θυμάμαι τώρα κάποιες διαφημίσεις που βλέπω που λέει κάνω format με 10 ευρώ κάπου, δεν ξέρω αν το έχετε δει, εννοώντας ότι επανεκαθιστώ τα Windows με 10 ευρώ. Απλώς έχει συνήθως γίνει συνώνυμο το format με την επανεγκατάσταση. Γιατί για ποιο λόγο να κάνεις format? Βέβαια, το format δεν είναι επανεγκατάσταση. Format σημαίνει διαγραφή και αρχικοποίηση ενός συστήματος αρχείων. Άρα, δεν θα ήθελα να ακούσω κανένα από εσάς να πει «Α, έκανα σήμερα format». Όχι, έκανε επανεγκατάσταση το Windows. Εκτός αν πραγματικά έκανε format, γιατί ήθελε ένα άδειο δίσκο. Εντάξει, αν το θέλει αυτό, γιατί όχι. Είναι καλό λοιπόν με τις έννοιες να είμαστε λίγο ακριβείς, ιδιαίτερα εσείς που είστε εν δυνάμει μηχανικοί, όπου να είναι με το καλό θα τελειώσετε. Θα ήθελα η ορολογία που να χρησιμοποιείτε να είναι σωστή. Είναι πολύ σημαντικό στον κλάδο μας να έχουμε σωστή ορολογία και να μην υποπέφτουμε σε σφάλματα. Σε σφάλματα όρων της επιστήμης μας. Πληροφορίες για το σύστημα αρχείων UFS, DumpFS. Βλέπετε εδώ μας δείχνει Dump File Systems, στοιχεία σχετικά με το σύστημα αρχείων. Για παράδειγμα εδώ βλέπετε iNodes used, ποια iNodes χρησιμοποιούνται, blocks free, ποια είναι ελεύθερα και άλλα συστήματα. Γενικότερα ένα σύστημα αρχείων έχει ένα overhead, δηλαδή αν έχω 1 gigabyte χώρο, δεν σημαίνει 1 gigabyte θα έχω δεδομένα. Τα δεδομένα μου μπορεί να είναι, για παράδειγμα, 900 MB. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι έχω ένα μεγάλο overhead της τάξης του 10%. Συνήθως είναι στο 5% το overhead, δεν είναι τόσο μεγάλο. Αλλά καταλαμβάνετε ένας χώρος από το overhead, από τα διαχειριστικά θέματα, από τα metadata που λέμε. Οπότε πρέπει να το έχουμε υπόψη. Ένα άλλο σύστημα αρχείων που χρησιμοποιώ και χρησιμοποιούν και όλοι και όλες οι μεγάλες εταιρείες, όλοι οι server και το καθεξής είναι το ZFS, Zettabyte File System. Είναι ένα πολύ δυνατό σύστημα αρχείων, σχετικά πρόσφατο, το πιο πρόσφατο από όλα, που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση, χρησιμοποιεί, κοιτάξτε εδώ, SNASO, Data Integrity, Automatic Repair, Deadline Scheduling, Redundancy, προστασία από Silent Corruption. Αυτό, το Silent Corruption, ξέρετε τι είναι? Ξέρετε ότι έχουμε κοσμική ακτινοβολία, ότι μας επηρεάζουν το σύστημα μπορεί να κολλήσει. Αλλά αυτό που ίσως δεν το είχατε σκεφτεί είναι ότι μπορεί να επηρεάσουν και bit στο σκληρό μας δίσκο και να αλλάξουν και να καταστρέψουν κάποιους sectors του δίσκου και δεν το καταλάβουμε. Αν έχουμε ένα δίσκο, για παράδειγμα, με αρκετά αρχεία, πολλές εργασίες, κάποια στιγμή μπορεί να σας έχει τύχει μετά από χρόνια να πείτε, για να δω στο πρώτο έτος μια εργασία που είχα κάνει, να πάτε διπλό κλικ και να μην μπορείτε να την ανοίξετε. Γιατί έχει γίνει corrupted. Και θα πείτε, μα εγώ έχω να την ανοίξω πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, πώς έγινε corrupted? Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή έγινε corrupted, χωρίς να το καταλάβετε, γιατί ήρθε μια κοσμική ακτινοβολία και χτύπησε ακριβώς σε ένα κωβικό bit του συστήματος του συγκεκριμένου αρχείου και το κατέστρεψε. Και αυτό το σύστημα, το ZFS, είναι το μοναδικό σύστημα αρχείων που υποστηρίζει έλεγχο silent corruption. Δηλαδή, αν αλλάξει κάποιο bit, θα σε ενημερώσει. Τώρα, σχετικά βλέπετε με τα στατιστικά, το silent corruption τι είναι? Ένα bit κάθε 10 στη 16.
αρκετά μεγάλη, μεγάλη τιμή 10-16. Δηλαδή, δεν θα βλέπετε silent corruption σε κάθε bitrix, όταν έχετε κατεστραμμένο δίσκο. Ε. Αν έχετε σωστό δίσκο, αν έχετε και δίσκο που δεν έχει bad sectors, τότε ζήτημα είναι να βλέπετε ένα αρχείο στα τόσα χρόνια να έχει silent corruption. Γι' αυτό δεν είναι κάτι ανησυχητικό που θα πρέπει να πανικοβληθούμε και να αρχίσουμε να έχουμε δομές με πολλαπλά rates κ.ο.κ. Αλλά εντούτοις σε μεγάλες εταιρείες είναι σημαντικό το silent corruption. Γι' αυτό οι μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν ZFS. Αναπτύχθηκε το 2004, σε λέω, είναι το πιο πρόσφατο αρχείο και συνεχώς γίνεται develop. Και στο FreeBSD υποστηρίζεται ασφαλώς το ZFS και εννοείται το έχω βάλει στο Zafora, το Home Sys Directory. Άμα πάμε στο Zafora, θα δώσω την εντολή Mount, βλέπετε ότι το Home, βλέπετε, είναι ZFS, Zabbyte File System, NFS Exported, Local και βέβαια να η τα optimization, βλέπετε, σχεδόν σε όλα έχω βάλει no time προκειμένου να μπορεί κάποιος να έχει καλύτερη ανταπόκριση στο σύστημα, μην χρειάζεται να γίνεται γραφές κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση. Οπότε μπορούμε τώρα Z pool status, να δούμε πληροφορίες σχετικά με το pool. Α, ευκαιρία, είδατε εδώ ότι μου φύγει σύστημα, ότι θέλει να κάνουμε upgrade. Δηλαδή λέει ότι έγινε μια ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος, γίνονται αυτόματα ενημερώσεις και αυτό είχε ως συνέπεια να έχουμε μια καινούρια έκδοση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πολύ απλά θα μπω ως root, ας το κάνουμε τώρα live μαζί να δούμε και αν θα πετύχει. Συνήθως πετυχαίνει βέβαια, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Z pool upgrade, το Z storage, όπως τον έχω ονομάσει. Οπότε αυτό έχει ως συνέπεια τώρα, κοιτάξτε, ολοκληρώθηκε το upgrade. Καταρχήν έγινε, είδατε, χωρίς να χρειαστεί καν reboot. Έγινε upgrade του συστήματος αρχείων, δηλαδή δημιουργήθηκαν οι έξτρα πίνακες και τα έξτρα με τα δεδομένα στο σύστημα αρχείων, δηλαδή αυτό έχει συνέπεια να καταλάβει κάποιο έξτρα χώρο το σύστημα αυτό. Και ενεργοποιήθηκαν τα features Large Denode και Space Map V2. Τώρα, αν θέλει κάποιος να βρει πληροφορίες για το τι είναι αυτά τα feature, μπορεί στο ίντερνετ, αλλά να σας πω εγώ για παράδειγμα, το Large Denode με μία εκτίμηση σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αρχεία. Γιατί είχαμε δει επίπεδου 1, 2, 3, μπορεί το Large Denode να έχει παραπάνω επίπεδα, άρα να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολύ μεγάλα αρχεία. Άρα ήταν ένα feature upgrade. Και το άλλο, το Space Map V2, είναι πάλι με μία εκτίμηση, χωρίς να το έχω ψάξει, πρέπει να είναι με. Να σχετίζεται με τη διαχείριση των ελευθέρων μπλοκ, ας πούμε τα bitmaps που σας είχα δείξει στην αρχή σε αυτή τη διάλεξη. Άρα εδώ έχει κάποιο καλύτερο τρόπο διαχείρισης. Έγινε λοιπόν αυτό το upgrade, οπότε αν δούμε ξανά τις πληροφορίες Z pool status, θα μας πει τώρα, ενώ πριν έλεγε ότι υπάρχουν features που δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα το pool, το λέει pool γιατί είναι ομάδα από δίσκους και χρησιμοποιείται, αλλά καλό είναι να το κάνεις upgrade, οπότε τώρα μόλις δώσω Z pool status, θα δείτε ότι θα μου πει μια χαρά, κοίταξε, online, δεν έχει κανένα πρόβλημα και το scrub είναι το ξύσιμο στα αγγλικά, αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κοιτάει συνεχώς τα δεδομένα για silent corruption, οπότε λέει 2 Ιουνίου μέσα σε 0 μέρες και μια μισή ώρα. Μέσα σε μια μισή ώρα λοιπόν έλεξε όλα τα αρχεία του pool και είδε ότι δεν είχαμε silent corruption. Αν είχε θα το έκανε και επιδιόρθωση. Κοιτάξτε, έχει και δυνατότητα επιδιόρθωσης. Μια χαρά λοιπόν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ας δούμε τώρα το χώρο, θα δούμε ότι υπάρχουν available 66 ακόμα gigabytes. Βέβαια ο δίσκος αυτός, βλέπετε, είναι 128 GB που έχουμε όλοι, αλλά συνήθως έχουμε προγράμματα όλοι σε C, κανένα website κτλ. Οπότε εδώ και τόσα χρόνια από τότε που το έστησα, αυτό το σύστημα, με τα 128 GB που είναι διαθέσιμο στο Home, δεν υπήρξε ποτέ ανάγκη να μπει παραπάνω δίσκος. Μια χαρά λοιπόν χρησιμοποιείται, επί ευκαιρία μπορούμε να δούμε και ένα γουί, να βλέπουμε χρήσεις που είναι συνδεδεμένοι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε σύστημα αρχείων ZFS,
NTFS, άλλο σύστημα αρχείων που είναι τον Windows. Και υπάρχουν και άλλα θέματα όπως το RAID, το έχουμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Το NFS, σας το έχω πει, Network File System, SAN, Storage Attached Network. Έχουμε, που λέτε, στο Πανεπιστήμιο και NAS. NAS είναι Network Attached Storage, δηλαδή σαν ένα κουτί, σαν ένα βιβλίο να σκέφτεστε που τοποθετούμε δίσκους και έχουν δικτυακή σύνδεση. Ενώ υπάρχει και το SAN, Storage Area Network, που είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε μέσα στους servers, στη συστοιχεία, συνδεμένο ένα SAN, δηλαδή είναι μια ολόκληρη φέτα που έχει πάρα πολλούς δίσκους και χρησιμοποιείται συνήθως σε ένα μεγάλο κατανεμημένο σύστημα. Έχει πολλές παραπάνω δυνατότητες και πολύ πιο δύσκολη διαχείριση. Clustering File System, Fuse, Snapshot, Backup, Restore. Είναι πολλά θέματα που μας απασχολούν σε συστήματα αρχείων. Άλλα θέματα που πρέπει να ξέρετε στα λειτουργικά συστήματα είναι η διαχείριση εισόδου-εξόδου, δηλαδή έχουμε περιφερειακά είσοδο-έξοδο. Θυμόμαστε από την αρχιτεκτονική ότι έχουμε από τη μία DMA, από την άλλη polling, interrupts, όλα αυτά απαιτούν χειρισμό από το λειτουργικό σύστημα. Θα πρέπει να έχει και drivers κάθε φορά για να μιλάει με την αντίστοιχη συσκευή και θα πρέπει να υπάρχουν διεπαφές όπου οι drivers να μιλάνε μέσω αυτών των διεπαφών με το λειτουργικό σύστημα. DMA, διακόπτες, πράγματα που είχαμε δει και σε αρχιτεκτονική υπολογιστών. Μας ενδιαφέρει η ομοιομορφία, πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβείς, ανακριβείς διακοπές. Υπάρχουν παραδείγματα κώδικα για το πώς μπορούμε να έχουμε τους διάφορους τρόπους εισόδου και εξόδου που θα πρέπει να τους μελετήσετε. Επίπεδα λογισμικού, χειριστές διακοπών και ούτω καθεξής. Απλώς να μείνουμε σε αυτή την εικόνα ότι θέλουμε μια ομοιόμορφη διασύνδεση για τους οδηγούς συσκευών, δηλαδή είτε έχουμε SATA, είτε IDE, είτε SCSI, είτε USB, είτε οτιδήποτε άλλο, θέλουμε να έχουμε τις ίδιες διεπαφές για κάθε συσκευή και όχι όπως εδώ που για SCSI, δηλαδή έχουμε άλλες διεπαφές, εδώ άλλες διεπαφές, άλλες διεπαφές. Θέλουμε να έχουμε τις ίδιες. Για παράδειγμα, όλοι να έχουν το open, να υποστηρίζουν όλοι οι drivers το open. Όλοι να υποστηρίζουν το write και με τις ίδιες παραμέτρους. Όλοι να υποστηρίζουν το SIG και με τις ίδιες παραμέτρους. Αυτό σημαίνει η ομοιομορφία. Και θέλουμε τυπική διεπαφή οδηγού, όλοι οι drivers λοιπόν να ακολουθούν κάποιο πρότυπο για να είναι και πιο εύκολη η χρήση τους. Να μην μαθαίνουμε ειδικά system calls για κάθε άλλο device. Αρκεί να ξέρουμε, ξέρεις τι, open. Με το open ανοίγεις οτιδήποτε αρχείο θες, οποιοδήποτε σύστημα αρχείων. Θέλουμε αυτή την ομοιομορφία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ομοιομορφία. Μαγνητική δίσκη, hard disk, RAID, CD-ROM, DVD, είναι πώς διαχειρίζονται τα διάφορα μέσα. Υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι προγραμματισμού βραχίωνα. Για παράδειγμα, έχουμε σειρά προσβάσεων 11, 12, 9, 16 κτλ. Σε αυτό τι σημαίνει, πηγαίνουμε πρώτα οι συντομότεροι. Είμαστε από αυτό το σημείο. Οι συντομότεροι που είναι στο 11, μετά είναι στο 12, μετά είναι στο 9, οπότε γι' αυτό βλέπετε ότι έχει αυτό τον τρόπο. Και κάθε φορά μετράμε τις μετακινήσεις, δηλαδή από το 11, ήμασταν ας πούμε για παράδειγμα αρχικά στο 11. Για να πάμε στο 12, περάσαμε πάνω από ένα sector. Από 12 για να πάμε στο 9, περάσαμε 3 sectors. Οπότε τα προσθέτουμε όλα αυτά και στο τέλος κάνουμε την πράξη πόσους sectors περάσαμε διά τις μετακινήσεις. Και έτσι αυτό είναι το SSF. Υπάρχει και τέτοια άσκηση ή το ανελκυστήρα όπου φορά προς τα πάνω. Αρχικά βλέπουμε όλες τις, εξυπηρετούμε όλες τις αιτήσεις που έχουν έναν αριθμό που αυξάνεται, βλέπετε εδώ πηγαίνουμε σε εδώ και μετά κατεβαίνει. Δηλαδή όπως ο ανελκυστήρας στις πολυκατοικίες μεγάλες θα κάνει μια δρομή μέχρι τέρμα πάνω και μετά θα κατέβει τέρμα κάτω, το ίδιο είναι και αυτό. Η κυκλική σάρωση σημαίνει ότι μόλις φτάσουμε στο ανώτερο σημείο συνεχίζουμε από το χαμηλότερο. Αντιμετώπιση αλμάτων, spare sectors, υλικό, λογισμικό. Υπάρχει και βέβαια στο YouTube η πλήρη διάλεξη που θα πρέπει να την παρακολουθήσετε ή να τη διαβάσετε στο βιβλίο, γιατί έχει και θέματα που ίσως πέσουν και σε εξετάσεις. Λοιπόν, και το τελευταίο κομμάτι που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι η ασφάλεια και συγκεκριμένα πώς το υποσύστημα που διαχειρίζεται την ασφάλεια μας παρέχει προστασία τόσο από μια διεργασία να μην μπορεί να έχει
πρόσβαση σε μία άλλη διεργασία, όσο, δηλαδή στη μνήμη μιας άλλης διεργασίας, όσο και μία διεργασία να μην μπορεί να καταρρεύσει το σύστημα, για παράδειγμα. Όλα αυτά είναι θέμα ασφάλειας που θα πρέπει να γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ευχρηστία, φιλικότητα, βέλτιστη αποδοτικότητα, κεραιότητα, εμπιστευτικότητα, αυθεντικότητα κ.ο.κ. Ευπάθειες κτλ. Τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχε ασφάλεια στα λειτουργικά συστήματα. Θυμάστε ίσως, δεν ξέρω αν είχατε ποτέ Windows 95, που απλώς πατούσες escape και έκανες bypass το login screen. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, έχει μπει αρκετό νερό στα βλάκη και η ασφάλεια έχει αυξηθεί. Βέβαια, όποιος έχει φυσική πρόσβαση σε ένα σύστημα, μπορεί να επιτύχει πολλά περισσότερα πράγματα από ότι αν είναι από απόσταση. Γι' αυτό σε ένα σύστημα πρέπει να μας ενδιαφέρει και η φυσική ασφάλεια, δηλαδή πώς θα είναι σε ένα κλειστό δωμάτιο, π.χ. ένα σερβερ, κλειδωμένος και να μην είναι π.χ. στο διάδρομο. Έχω πάει σε κάποια πανεπιστήμια, είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό, που είχαν, γιατί δεν είχαν χώρο, servers ή racks στο δρόμο έξω, στο διάδρομο που περνούσε ο κόσμος. Θυμάμαι και σε νοσοκομεία πολύ συχνά το έχω συναντήσει, που έχουν racks έξω στους διαδρόμους, οπότε κάποιος περνάει και βλέπει το rack. Εκεί ξέρετε πόσο εύκολο είναι να κάνει plug κάτι στο RJ45 socket, για παράδειγμα ένα μικρό ενσωματωμένο σύστημα, και να έχει φυσική πρόσβαση μετά σε όλους τους υπόλοιπους έργους. Δηλαδή, γενικότερα αυτά είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουν κάποιον security officer, το πόσο σωστή και θωρακισμένη ασφάλεια έχει το σύστημά του. Λοιπόν, και ασφάλεια είναι πολύ ωραία διάλεξη, αλλά μας τελείωσε σε αυτό το σημείο η ώρα. Μπορείτε να δείτε το YouTube την πληγή διάλεξη. Σε αυτό το σημείο έχουμε ολοκληρώσει 13 διαλέξεις θεωρίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχουμε καλύψει την ύλη και μπορούμε να πάμε και στο τελευταίο κομμάτι για να κλείσει αυτό το εξάμηνο. Βέβαια, έχουμε και εξετάσεις. Τώρα εξετάσεις έχω δηλώσει εγώ, όχι την επόμενη εβδομάδα, την παρεπόμενη εβδομάδα. Θα το δούμε γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε. Quiz. Μπορείτε να ξεκινήσετε τις συσκευές σας για να συνδεθείτε στο quiz. Quiz, ok. 20 δευτερόλεπτα θα έχετε χρόνο απάντησης. Μην ξεχάσετε σήμερα ότι έχετε και την εξέταση. Εξέταση MPS. Εδώ είπε ότι δεν έβαλε ερωτήσεις. Αν δεν βάλει ερωτήσεις, θα ξαναμπούμε. Συνδέεστε λοιπόν. Σε αυτό το σημείο θα κλείσω την διάλεξη αυτή. Θα ανέβει στο YouTube. Και παραμένω μαζί σας στο quiz.